Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, Μεθόδιο. Μεθόδιο, κύριε Πάιπερ, καταρχήν, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Σας ευχαριστούμε και για τη φιλοξενία και που δεχτήκατε να δώσετε αυτή τη μικρή συνέντευξη. Δεν είχα έρθει ποτέ εγώ ξανά στο μοναστήρι σας και ομολογώ ότι τόσο η φιλοξενία ήταν εξαιρετική, όσο και η Μονή είναι σε μια κατάσταση γενικώς πολύ καλή. Ναι. Είναι εδώ, στον Θεό, προσπαθούμε μόνοι μας. Εγώ έχω εδώ 42 χρόνια, ήρθα 19 χρονών. Ήταν ένα ερείπιο το μοναστήρι. Δεν υπήρχε νερό, βάλαμε κάτω από μια πηγή που έχουμε και το πηγάδι. Δεν υπήρχε αποχετές, δεν υπήρχε πυρόδρυση, συσκεπές χάλια ή εκκλησίες χάλια. Αν έχουμε φτιάσει, μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε μόνο 45 άτομα, τώρα μπορούμε 500. Σήμερα έχετε μάλιστα πάρα πολλούς προσκλητές επίσης της αναλήψεως. Έχετε γιορτάζει το μοναστήρι. Η γιορτή της Μονής και αν δεν υπήρχαν τα μέτρα αυτά που έχουν δεν αφήνουν τον κόσμο, θα είχαμε πάνω από 500 άτομα. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονή, γιατί έχουν ακουστεί για ελλείψεις τροφίμων, ιατρικής περίθαλψης. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι εμείς μας έχουν αποκόψει από το άλλο Αγίωρος, από τον κορμό του Αγίωρος. Και η αιτία είναι ότι δεν μνημονεύουμε τον Πατριάρχη για όλα αυτά τα οποία κάνει, με συμπροσευχές, με αιρετικούς, με άλλους θρήσκους, τα οποία απαγορεύει η Εκκλησία μας. Και δεύτερον, το ότι δεν παίρνουμε χρήματα αυτά που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τον Πατριάρχη, για να καταλάβω δηλαδή και να καταλάβει και ο κόσμος ότι το πρόβλημα είναι με το Οικουμενικό Πατριαρχείο ή με το συγκεκριμένο Πατριάρχη. Με το Πατριάρχη, με το άτομο. Α. Γιατί αυτός κηρύττει πλέον την αίρεση του Οικουμενισμού. Δηλαδή ο Οικουμενισμός σημαίνει ότι όλες οι αιρέσεις, όλες οι θρησκείες μαζί. Ναι, ναι. Υπάρχει μια θεωρία, η οποία την λένε θεωρία των κλάδων, που πιστεύουν ότι δεν έχει μόνο η Ορθοδοξία την αλήθεια, δεν μπορεί να πούμε μόνο. Σου λέει όπου και να βρίσκεσαι, αν είσαι καλός άνθρωπος, σώζεσαι. Πράγμα που είναι αντίθετο τελείως με την διδασκαλία της Ορθόδοξης. Εσείς πιστεύετε ότι δεν μπορεί να γίνει μια συζήτηση μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών? Απλώ συζήτηση, όχι συμπροσευχή. Συζήτηση, ναι, βεβαίως. Συμπροσευχή απαγορεύεται. Όμως ο ίδιος, ο Πατριάρχης, όπως και όσοι υπερασπίζονται αυτή την προσέγγιση, λένε ότι δεν συμπροσεύονται, ότι συλλειτουργούν. Έχουμε πολλές αποδείξεις ότι. Και μάλιστα πότε ήταν που είχε πάει στο φανάρι. Όταν είχε πάει. Είδα ότι τον βάλανε μέσα στο αυτό. Είπε το Πάτριο μου, είπε το ασπαστήκανε. Αυτό είναι λειτουργικό σταθμό, είναι επικοινωνία πλέον. Τώρα, επειδή και στο υπόλοιπο Άγιον Όρος, από παλιά υπήρχαν αυτά τα θέματα του οικουμενισμού, από Πατριάρχη Αθηναγόρα ακόμα. Ναι, από το. Και μάλιστα το Άγιον Όρος είχε διακόψει ολόκληρο τον δημόσυνο του. Όχι ολόκληρο, 10 μονές. Ναι, πάντως περισσότερες, δεν σας θυμάστε αυτό θέλω να πω. Ναι, ναι. Αλλά σιγά σιγά. Αποκαταστάθηκαν όμως οι σχέσεις. Αποκαταστάθηκαν γιατί υπήρχε η φοβέρα του Κέσσαρς. Όχι, εγώ άλλο θέλω να πω ότι δηλαδή οι υπόλοιπες μονές, οι υπόλοιπες 19 μονές, που πιστεύω ότι δεν συμφωνούν με αυτά τις προσεγγίσεις τις οικουμενιστικές. Δεν συμφωνούν, αλλά και δεν έχουν και το, πώς θα το λέγα, το σθένος να πάρουν μια απόφαση όπως είχαν πάρει τότε, και όχι μόνο οι αγιορείτες, αλλά και αρχιερείς, ας πούμε, της κρατούς εκκλησίας, ο Καντιώτης, ο άλλος, ο Παραμυθίας, ο Παύλος και πολλοί είχαν κόψει τον δημόσυνο του Αθηναίου. Δηλαδή, εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι με το να διακόπτετε τη μνημόνευση του Πατριάρχη πετυχαίνετε κάτι όσον αφορά αυτόν τον αγώνα τον αντικουμενιστικό? Είναι αυτό επιταγή των Αγίων Πατέρων. Ο 15ος κανόνας της 1ης και 2ης συνόδου λέει ότι δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε φερειπίν τον πρόεδρο, αν είναι πατριάρχη, αν είναι μητροπολίτης, αν είναι ό,τι να είναι, για προσωπικά του πάθη. Εάν όμως κηρύττει η αίρεση, όπως αυτή τη στιγμή ο Βαρθολομαίος, έχουμε δικαίωμα από τους κανόνες να διακόψουμε κάθε επικοινωνία. Η σχέση σας με τα υπόλοιπα πατριαρχία ποια είναι, δηλαδή Μόσχας, Αλεξανδρία, Ιερουσαλήμ? Δεν έχουμε σχέση με κανένα. Το Άγιο Όρος είναι, ας πούμε, ένα ξεχωριστό. Όχι, και εκεί για το ίδιο θέμα δηλαδή. Γιατί ο Πατριάρχης Μόσχας, από ό,τι ξέρουμε, δεν κάνει τουλάχιστον συμπροσευχές με τον Πάπα. Α, δεν το. Όλοι κάνουν, μη δεν όσοι ξέρουν.
έχω ολνών τις δηλώσεις, ολνών, και της Σερβίας και της Βουλγαρίας και το, της αυτής της Βουλγαρίας δεν είχαν συντουργήσει μαζί με τον Πάπα. Έχω τις δηλώσεις του παιδιά αυτού του Βαρθολομέου, του Τωρινού, που είπε ότι οι ιεροί κανόνες των Αγίων Πατέρων είναι τα τείχη, το έσχος που χωρίζουν τους χριστιανούς. Εγώ θέλω να σταθώ σε μια δήλωση που έκανε όταν ήρθε πρόσφατα στο Άγιον Όρος, πριν από μερικούς μήνες. Στη Μονή Μεγής της Λαύρας είπε ότι ο διάλογος που κάνουμε με τους παπικούς δεν οδηγεί πουθενά και το ξέρουμε. Αλλά εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε στο όνομα της πίστης και της ένωσης των εκκλησιών, όπως ήθελε ο Χριστός, που ήταν μία εκκλησία. Ο Χριστός θέλει γι' αυτό καθημερινώς ευχόμεθα και στον Πάντων Ενώσεως, αλλά όμως θέλει εν επιστροφή και μετανία. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ενωθούμε με τους παπικούς, η οποία δεν είναι καν εκκλησία. Δεν έχει βάπτισμα, δεν έχει μυστήρια, δεν έχει τίποτα. Έχει 22 αιρέσεις από τότε που χώρισε από την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ενωθούμε, λέει θα ενωθούμε με όλες τις μοναστηριστικές θρησκείες. Πώς θα ενωθούμε? Είναι τα ίδια, πιστεύουμε τα ίδια. Δηλαδή, ας πούμε με τους παπικούς, ενώ εμείς έχουμε σώμα και αίμα Χριστού, άρθρο και είναι, ας κοιτάξουμε τα μπλεύματα τους. Πώς θα λειτουργήσουμε, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια βαθύτερα έτσι, αλλά... Είναι πάρα πολλά. Είναι αιρέσεις, είναι το φιλόκλειο, δηλαδή, είναι η άσπρο σύλληψη, είναι τα άζημα, είναι και τι δεν είναι, το καταρτήριο πύρ, και τι δεν έχουν αυτοί. Τώρα έχει δημιουργηθεί μια αδελφότητα στις καρδιές, είναι της νέας μονής ασφιγμένη. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Αυτή την... είναι ένα... εγώ θα έλεγα τώρα η γραφική κατάσταση, γιατί είναι 20 μοναστήρια με 21 αδελφότητες. Αυτή τη δημιούργησε ο Πατριάρχης για να βγάλει εμάς από τη μέση. Όμως εκείνοι, τις συγκεκριμένες αδελφότητες, λένε ότι δεχόμαστε να επιστρέψουμε στη μονή και να είμαστε όλοι μαζί και να έχετε εσείς την οικουμενία και να μην αλλάξει κάτι προς αυτό. Αρκεί βέβαια να γνωρίσετε τον Πατριάρχη. Πώς θα τον αναγνωρίσω? Και πώς θα γίνει τη στιγμή που εμείς λέμε δεν μνημονεύουμε τον Πατριάρχη. Αυτοί μνημονεύουν τον Πατριάρχη. Πώς θα γίνει, ας πούμε, αυτή η ένωση, ας πούμε, για να το καταλάβω κι εγώ. Πάντως... Μετά, αν υπήρχε αυτή η διάθεση, αδερφέ. Δεν ξέρω, και οι πατέρες αυτοί πιστεύω ότι είναι θύματα. Άλλοι τους βάλανε. Πέστε μου ένα πράγμα. Καταρχήν δεν έχουν έρθει στο μοναστήρι. Δεν το ξέρω. Δεν είχαν έρθει όταν είχαν γίνει τα επεισόδια? Όχι. Το 2006. Τα επεισόδια γίνανε πάνω στις καρδιές του Κουνάκη, όχι εδώ. Λοιπόν, λέει ο καταστατικός χάρτης, δηλαδή το Άγιο Όρος, είναι ένα κομμάτι της ελληνικής επικράτειας. Και διέπεται από νόμους των οποίων υπάρχουν μέσα στο Σύνταγμα. Έτσι. Και λέει, για να γίνει κάποιος ηγούμενος σε μια αγιορείτικη μονή, πρέπει να είναι κουρά αγιορείτικη, δηλαδή να έχει γίνει μοναχός στο Άγιο Όρος. Ο πατέρας του Σώσιμος, τον οποίο εξέλεξαν σαν ηγούμενο, δεν είναι αγιορείτης. Πρώτη παράδοση. Μία παρένθεση. Ναι. Κατηγορούν εσάς και το μοναστήρι εδώ ότι χειροτονείτε μοναχούς οι οποίοι ίσως δεν θα έπρεπε να χειροτονηθούν. Αυτό δεν μπορεί. Και δεν ελέγχει κανείς, δεν ελέγχει κανείς τις χειροτονίες. Να τελειώσω. Ναι, ναι. Επειδή ήταν παρόμοιο για το σχέδιο. Ναι, θα σας το πω. Λοιπόν. Πρώτη παρανομία είναι το ότι δεν είναι χωρά αγιορείτη και ο γέρος. Δεύτερον, αυτοί που ψηφίζουν για να βγάλουν ηγούμενο πρέπει να έχουν, λέει, 6 χρόνια στο μοναστήρι μετά από την κουρά τους. Ούτε και αυτό. Τέλος πάντων. Για να βγάλεις, ας πούμε, την αρχή της μονής πρέπει να υπάρχει αδελφότητα. Αυτή είναι να βγάλει 5 άτομα. Μετά. Το να κάνεις κάποιο μοναχό, αδελφέ, δεν είναι, ας πούμε, αποκλειστικό, ας πούμε, καθήκον του Ιουβάνου και της Αδροβάτης, της Μόνης. Εμείς στάναμε και τα μονογόγια. Έχω, αν θέλετε, τα χαρτιά που μας διώξαν από την κοινότητα. Η κοινότητα, δεν φύγαμε όπως λένε, μας διώξαν. Έχουμε που μας λέει ότι μην ξαναστείλετε μοναχολόγια, γιατί δεν θα σας αναγνωρίζουμε. Έχουμε χαρτιά που στέλνουν στις τράπεζες αν έχουμε χρήματα να μας τα πάρουν. Ευτυχώς δεν έχουμε. Σας έχουν κόψει το ρεύμα και... Ρεύμα δεν έχουμε, αδελφέ. Όχι, μισό, έκανα λάθος εγώ το τηλέφωνο, μάλλον. Τα τηλέφωνα, ναι. Μας τα κόψαν όλα. Αν υπήρχε αυτή η διάθεση που λέτε ότι να τα βρούμε,
Εγώ τι θα έκανα. Πρώτη μέρα που τους εκλέξανε, δεύτερη μέρα μας κόψανε τα τηλέφωνα. Δηλαδή, μισό λεπτό, εσείς δέχεστε αν όντως πραγματικά υπάρξει αυτή η διάθεση εκ μέρους τους να συζητήσετε και να τα βρείτε. Όχι μόνο με αυτός, και με τον Πατριάρχη και δημοσίως. Αφού όμως δεν μνημονεύεται τον Πατριάρχη, πώς θα τα βρείτε αυτά. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα του υποδείξουμε. Πες ότι ο πατέρας σου κάνει λάθος, έτσι. Δεν θα του πεις πατέρα μου, πρόσεξε γιατί εκεί που είναι λάθος. Αυτό το λέμε κι εμείς. Είναι ας πούμε ο πνευματικός πατέρας του Αγίου Όρους, έτσι, κατά την τάξη, έτσι. Ναι. Όταν σου φάνει και τα παιδιά του ας πούμε, έτσι, του λένε ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Η αγάπη τι λέει, για να δείτε εδώ ρε παιδιά, πού κάνω λάθος, εκεί. Να μας εξηγήσει γιατί τα κάνει, πώς γίνονται αυτά και μετά τα βλέπουμε. Όταν όμως δεν υπάρχει αυτή η διάθεση, αλλά δημιουργεί καινούργια δυσκολία. Διωμούς, συνέχεια, κάθε μέρα παραγγέλνει στο κράτος, πρέπει να τους διώξετε και να κάνετε και να σχέσετε. Και να ψαρεύετε. Με αυτό είναι, βγήκαμε να ψαρεύσουμε για τους αρρώστους και ήρθε το λιμενικό και λέει απαγορεύεται να ψαρεύει. Μετά ρώτησε κανένας αδερφέ. Έχουμε τώρα, μας έχουν κόψει από το 5 που δημιουργήθηκε αυτή η ασφαλή, από το 2002. Στα έχουν κόψει όλα. Κάτι νίκια που περνάμε τα πάντα. Κουβαλάμε τα τρόφιμα για τα γεροντάκια στην πλάτη. Βγαίνουν οι πατέρες και καλά κάνουν και μιλάνε περί αγάπης. Ήρθε κανένας εδώ να δει 110 άτομα, σύν τους κορυφούς κάθε μέρα 150-160, πώς ζούμε. Κανένας. Πού είναι λοιπόν η αγάπη. Και όχι μόνο, αλλά από τον Πατριάρχη να πει εντάξει, δέχεται όλος ο Πατριάρχης της αγάπης, αλλά δεν δέχεται αυτούς που έχουν το στένο να του πούνε ότι εκεί σφάλιζε. Αληθεύει ότι έχετε αποφασίσει ότι υπάρχει περίπτωση να προσφύγετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπάρχει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει και αυτή η εποχή. Είπαμε να μην πάμε εκεί πέρα, αλλά βλέπετε ότι τα πράγματα συνεχίζουν και έχουν, πεθαίνουν μοναχοί χωρίς επιτρέπουν. Έχουν και εδώ και τον γιατρό μας που έρχεται, τον οποίο τον απαγορεύουν να έρχεται μέσα. Λοιπόν, τον κύριο Παγιαργίου, και μπορεί να σας τα πει και ο ίδιος. Έχουν πεθάνει κάπου 25 άτομα αδιάμεσα. Θα τους ξέρω από πού, πώς πεθάνουν. Φάρμακα, δεν έχετε. Τίποτα. Από αυτά που φέρνει ο κόσμος εδώ. Ό,τι στέλνει ο κόσμος. Ό,τι στέλνει ο κόσμος. Βιβλιάρια εμείς ασφάλεια δεν έχουμε. Είμαστε Αλβανοί. Οι Αλβανοί έχουν. Όντως. Γενικά ξέρω. Οι Πακιστανοί. Εμείς λέει δεν είμαστε καν Έλληνες. Κάτσε ρε. Εγώ ήρθα εδώ πέρα, ας πούμε, άφησα τα πάντα για να έρθω στο κέρι εσύ να με διώξει από πού. Από το περιβόλι της Παναγίας. Το δικό σου είναι. Όσον αφορά το αν είστε Έλληνες, πρόσεχε ότι υπάρχουν πολλές ελληνικές σημαίες. Εικόνες της Αγίας Σοφιάς όπως πίσω, των ηρώων του 21. Και σας λέω για τον ελληνικό αγώνα. Ναι, ότι είστε πατριώτες και θα έλεγε και μέσα στον κόκαλο. Υπερπατριώτες και εθνικιστές θα λέγε κάποιος. Μέσα στον κόκαλο. Και όλα αυτά, γιατί ακούω τους πολιτικούς που λένε ότι δεν διεκδικούμε τίποτα. Πόσο λάθος κάνουμε. Διεκδικούμε όλα και θα τα πάρουμε. Ποια είναι η γνώμη για τους πολιτικούς, σε γενικά πλαίσια. Πολιτικό σημαίνει ψεύτης. Από εκεί πέρα. Τις παρακολουθείτε τις εξελίξεις, φαντάζομαι, με τις εκλογές, τις απανοτές. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει για να βρεθεί η Ελλάδα έξω από το αδιέξοδο. Κοιτάξτε, ήταν σφάλμα μεγάλο το ότι μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σφάλμα μεγάλο. Γιατί αυτοί θέλουν να δημιουργήσουν το κράτος του Αντιχρίστου. Δηλαδή, πώς θα το δημιουργήσουμε. Θα μας βγάλουν τα σύμβολα, θα χαλάσουν τα σχολεία, θα χαλάσουν τα σώματα ασφαλείας, όπως τα χαλάτε. Θα χαλάσουν τη γλώσσα, θα μας επιβάλλουν αυτά τα οποία θέλουν αυτοί. Τώρα μας επιβάλλουν, λέει, πρέπει να βάλουν τις εικόνες από τα δημόσια κτίρια. Κάτσε το σπίτι του πατέρας. Λοιπόν, πήραμε δάνειο. Θα σας το πληρώσουμε, κύριε, και με τον τόχο. Ποιοι είσαστε εσείς που μας βάλλετε όρους. Και γιατί. Άρα υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο θέλει να εξαφανίσει, ας πούμε, πώς να το πω, την κυριότητα του κάθε λαού πάνω στην πατρίδα του. Για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Εθνική ανεξαρτησία για να γίνει ένα είδος παγκοσμιοποίησης, αυτό λέτε. Μία παγκοσμιοποίηση, ένας αχταρμάς για να φέρουν τον Αντίχριστο. Μας φέρουν τις κάρτες, θα μας φέρουν το σφράγιο με τάβλετ, θα μας αλλάξουν τις ταυτότητες, μας κάνουν να αρνηθούμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και ακόμη εμείς τους ψηφίζουμε και τους προσκυνάμε.
Έχεις κινητοποιήσει για την κάρτα του πολίτη, ήσασταν παρόν, ναι, από ό,τι θυμάμαι. Είμαι ο πρώτος. Στην Αθήνα, ναι. Έχει παγώσει λίγο το θέμα. Δεν έχει παγώσει, αυτοί δουλεύουν. Πιστεύετε ότι τελικά θα το περάσουν, δηλαδή θα... Βέβαια, τα έχουν περάσει. Απλώς περιμένουν να μην χάσουν τα κουκιά στους ψήφους. Η γνώμη σας για τη στάση της επίσημης εκκλησίας ποια είναι γι' αυτό? Είδα μείνει. Εκτός δεν, από ορισμένους ιεράκες, να υποθέσω. Δεν υπάρχει στάση από κανέναν για μένα. Γιατί αν υπήρχε, έπρεπε να ξεσηκωθούν και να ξεσηκώνουν τον πόνο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν ενημερώνω να κάνω, ρε αδερφέ, τι είναι αυτή η παγκοσμιοποίηση, τι είναι αυτή η κάρτα του πολίτη, τι είναι αυτό το σφράγγιμα, τι είναι ο αντίξωστος, τι ξέρουν ο κόσμος. Μιλάς και λες, δεν ξέρω. Το σύνθημά σας που υπάρχει και στην σημαία, αυτό, μήπως μας ακούγεται λίγο ακραίο. Όχι. Δηλαδή, δηλαδή εννοείται ότι για παρέμβαση μπορεί να πιάσει και τα όπλα, ας πούμε, αν χρειαστεί. Γιατί οι πατρές μας δεν πιάσανε όπλα. Επειδή λένε πολλοί ανάμεσα τους και ορθόδοξοι ιεράρχες, όπως ξέρετε, ότι ο ρόλος του ιερέα και του μοναχού είναι να προσεύχεται και να κάνει πνευματικό αγώνα. Όχι... Για πέστε μου τώρα να σας ρωτήσω, πόσοι ιεράρχες πεθάνανε με τους σπαθείς στο χέρι? Εγώ συμφωνώ με αυτό. Απλώς λέω επειδή υπάρχει πιο αντίθετο. Δηλαδή, εγώ αδερφέ, θα βλέπω τους Τούρκους να έρχονται, ας πούμε, να ετοιμάζουν τις αδερφές μας, τις μανάδες μας, τα αδέρφια μας και εγώ θα κάθομαι και το κοιτάω, ε. Όχι. Προσθέτω δηλαδή. Ή είμαστε Έλληνες ή δεν είμαστε. Δηλαδή, εκείνοι οι πατέρες δηλαδή που σκοτωθήκαν, ο Σαλώνων Ισαΐας, σκοτώθηκε με το σπαθί στο χέρι. Ο Παπαφλέσσας, ο Αθανάσιος Διάκος, όλοι αυτοί οι πατέρες τι κάνανε δηλαδή. Από τέτοιους δηλαδή παπάδες έχει ανάγκη ο τόπος αυτή τη στιγμή, από νέους Παπαφλέσσας και... Έχουμε τέτοιους, ναι, που να έχουν, ας πούμε, και τη δύναμη του λόγου και τη δύναμη της πίστεως, αλλά να έχουν και την ψυχική δύναμη να πολεμήσουν την πατρίδα τους όπως κάνανε οι πατέρες μας. Γιατί αν δεν το κάνουν αυτοί οι πατέρες μας, τώρα θα είμαστε, θα τα είμαστε προς κοινό ωφέλιμο. Εσείς πάντως εδώ έχετε υποσχεθεί ότι θα κρατήσετε εμείς τις επάλξεις του αγώνα. Εμείς το έχουμε πει, αδερφέ. Όταν γινόμαστε μοναχοί λέμε, μας ρωτάει ο ιερέας, παραμένεις το μοναστήριο και τη ασκήση μέχρι σε σχάτους αναπνοής. Του λέμε, ναι, του Θεού συναγώντος με τι είμαι πάτερ. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε, εδώ είναι η πνευματική μας πατρίδα. Δεν ανήκει το Άγιο Όρος, ούτε στο Πατριάρχη, ούτε στην κοινότητα της Κανάνη. Είναι αρχή, αλλά δεν μπορεί να μου βγάλει μένα αυτό που πιστεύω. Λοιπόν, κλείνοντας, ναι, και αφού σε ευχαριστήσω πάλι, θα ήθελα να απευθύνετε ένα μήνυμα σε όσους βλέπουν αυτή τη συνέντευξη, είτε είναι πιστοί χριστιανοί, είτε δεν είναι. Το μήνυμα, το δικό μας αδερφέ είναι ένα. Να γυρίσουμε στα ήθη και στα ήθημά μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε σαν λαός. Γιατί σύμφωνα με κάποιους σοφούς, κάθε έθνος που χάνει τα ήθη και τα ήθημά του είναι καταδικασμένο σε αφανισμό. Και επειδή βλέπουμε ότι μας πολεμούν όλοι, οι πάντες, δεν υπάρχει φίλο για την Ελλάδα, είναι όλοι πώς θα αρπάξουν. Όπως έλεγε ο στρατηγός Μακρυγιάννης, λέει η Ελλάδα, πέφτουν όλοι επάνω, αρπάζουν, αλλά μένει και ένα κομμάτι για προζήνη. Και ξαναγίνεται. Έτσι πρέπει να είμαστε. Να είμαστε Έλληνες και Ορθόδοξοι και να είμαστε έτοιμοι να πάσει τον ιερό να το καλέσει η ανάγκη είτε της πίστης είτε της πατρίδος να δώσουμε ακόμη και τη ζωή μας όπως δώσανε και οι πατέρες μας. Γιατί αλλιώς θα έρθει καιρός θα κλαίμε επί των ελπίων όπως κλαίγαν οι Εβραίοι επί των ποταμών Βαβυλώνος. Γιατί, πέστε μου, πηγαίνετε στο άλλο μοναστήριο, εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω στους πατέρες. Θα δείτε μια πολυτέλεια που δεν υπάρχει στον κόσμο. Τι θα παραδώσουμε στους άλλους που έρχονται κοντά μας? Πολυτελεία αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, λαπτόπ, τι, τι. Δεν πρέπει να παραδώσουμε την παρακαταθήκη την οποία μας άφησαν οι πατέρες μας. Εδώ μέσα το μοναστήριο μας ήταν το στρατηγείο του Μανώλη Παπά. Ναι, γνωστό. Και τότε είχαν συμφωνήσει όλα τα μοναστήρια. Αν διαβάσει την ιστορία του Κόκκινου, το γράφει. Και όταν ήρθε ο Τούρκος, ο διοικητής, ο Χασικιαγάς, τους απείλησε και μας στείλανε γράμμα, το οποίο υπάρχει. Τα 19 μοναστήρια και μας απειλούσαν ότι πρέπει να υποταχθούμε και να παραδώσουμε τον αρχηγό και τον ηγούμενο.